Μυστική και οργανωτική επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 30 Οκτωβρίου στο κλειστό γυμναστήριο του Ηρακλείου 2 Αωράκια το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταϊκβοντό όλων των κατηγοριών. Η Ελλάδα είχε εξαιρετική παρουσία και κατέλαβε την δεύτερη θέση στον πίνακα των μεταλλίων πίσω από τη Ρωσία. Την ικανοποίησή τους για την εξαιρετική εμφάνιση της Ελλάδας εξέφρασαν ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ταϊκβοντό Αναστάσιος Βαλασιάδης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Μιχάλης Ζωγράφος. Είμαστε διπλά χαρούμενοι, όντως πρώτον για τη διάκριση και την κατάκτηση της δεύτερης θέσης και δεύτερον γιατί καταφέραμε να κάνουμε ένα πρωτάθλημα και δεν σας κρύβω, τα προβλήματα ήταν τόσα πολλά και η δυσκολία είναι μεγάλη. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα έχουμε τέτοιες δυσκολίες. Μέχρι και σήμερα το πρωί ερχόταν χώρες και μας λέγανε όχι τελικά rapid PCR, όχι PCR rapid, όλα αυτά καταλαβαίνετε την διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί. Πήγαν όλα καλά, έχουμε τελειώσει εντελώς. Το καλό αποτέλεσμα μετράει, πάντα ξεχνιούνται οι δυσκολίες και τα εμπόδια και όταν υπάρχει μια καλή διάκριση όπως είναι σήμερα αυτή, μόνο χαρά μπορεί να έχουμε. Όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλες συνεντεύξεις που δώσαμε παλιότερα εδώ στα τοπικά κανάλια και στα ραδιόφωνα, υπάρχει στα σκαριά ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, αλλά στο προσοχές μέλλον, αφού φύγει εντελώς από τη ζωή μας η πανδημία, είναι πολύ σημαντικό, πραγματικά το χαιρόμαστε και αυτό που θα βγει μέσα από αυτή την διοργάνωση είναι ότι τα σωματεία της Κρήτης που έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και με 16 αθλητές και αθλητές στελέχουν την εθνική, θα βγουν ακόμα πιο δυνατά. Έχει γίνει μεγάλη διαφήμιση, το έχει γνωρίσει ο κόσμος του Ηρακλείου, της Κρήτης γενικά, έχει αγαπήσει το αθλημά μας και πιστεύουμε ότι από εδώ και πέρα τα σωματεία θα είναι γεμάτα με νέα παιδιά που θα δώσουν τα επόμενα μετάλλια στις επόμενες γενιές και σε εμάς. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι τώρα που πλησιάζουμε προς το τέλος. Φέραμε ένα εγχείρημα πολύ δύσκολο σε καλό σημείο. Είμαστε όντως δεύτεροι και μάλιστα είμαστε δεύτεροι για συνεχόμενη φορά, δύο φορές, γιατί και το 2019 ήμασταν δεύτεροι. Το 2020 δεν είχαμε αγώνες, οπότε είμαστε συνεχόμενα δεύτεροι, παγιωνόμαστε σιγά σιγά στην Ευρώπη και ένα δείγμα της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Ναι, γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό μέλος, είναι ένα σημείο το οποίο η Κρήτη είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο, έχει κοντά αεροδρόμια, έχει κλειστό γυμναστήριο πάρα πολύ ωραίο, έχει ξενοδοχεία πολλά, οπότε ναι, ευελπιστούμε κάποια στιγμή να φέρουμε και ένα παγκόσμιο προς εδώ. Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα, η ελληνική ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά, βρισκόμαστε δεύτερη στη γενική κατάταξη, οπότε γιατί να μην είμαστε ευχαριστημένοι. Ας ξεκινήσω με το επίπεδο. Είχα μια αμφιβολία λόγω της περιπέτειας που περάσαμε με τον COVID και το ότι δεν είχαμε μπει στα γυμναστήριά μας για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τελικά όμως οι προπονήσεις που έγιναν ήταν πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ δυνατές και το επίπεδο των αθλητών το απέδειξε αυτό.